Μαζί μου είναι ένας εξαιρετικά γνωστός επιστήμονας, ο οποίος νομίζω έχει διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και μιλάμε δημόσια στην Ελλάδα. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο οποίος λίγο πριν αρχίσει το γύρισμα μου έλεγε ότι έχουμε γίνει ηλίθιοι. Κύριε Ασκητή, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Έχουμε χαζέψει. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Αν βάλουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και που αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη ζωή, έχουμε χάσει το IQ μας. Δηλαδή, η αντιληπτική νοημοσύνη μας έχει την οξυδέρκεια, που το λέμε εμείς IQ, και το συναίσθημα. Mm-hmm. Λέγεται EQ. Τα ξέρετε αυτά. Ναι. Αν βάλουμε λοιπόν ότι οι σημερινοί άνθρωποι διαβάζουν πολύ λιγότερο έως καθόλου, δεν ακούν μουσική, που η μουσική είναι τροφή για τον εγκέφαλο, δεν μιλάνε, δεν εκφράζονται, δεν γράφουν και ουσιαστικά επικοινωνούν με έναν δέκτη ψηφιακό, το IQ μας έχει πέσει. Και έχει πέσει πολύ σοβαρά και το EQ μας. Δηλαδή το συναισθηματικό. Η συναισθηματική μας συμπεριφορά. Εγώ τώρα από το 70 μέχρι τώρα, θα το πω με αριθμούς, grosso modo, από το 110 που ήμασταν, 100 με 110 το 1970, σήμερα είμαστε στο 90. Και οι τάσεις είναι πτωτικές. Και είναι οριακό το 90, έτσι. Δηλαδή, κάτω από εκεί κάποιος έχει και προβλήματα να αντιληφθεί πράγματα. Είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού, του χαμηλού φυσιολογικού. Ωραία. Αλλά δεν έχουμε παραστάσεις ζωής και δεν έχουμε και παιδεία. Άρα αυτό μπορεί και να ανατραπεί. Υπάρχει ελπίδα. Βεβαίως. Ναι. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται και συμπεριφέρεται αντίστοιχα με τα ρεθίσματα που δέχεται, τον τρόπο που συνδέεται και που συμμετέχει στην ομάδα. Τώρα θα σας ρωτήσω, γιατί έχετε και την ιδιότητα του σεξολόγου, αν ο κουτός είναι κακός ή καλός εραστής. Κοιτάξτε, τώρα η λέξη κουτός. Πώς να το πω ευγενικά. Αυτός που έχει χαμηλώσει πολύ η νοημοσύνη. Έχει χαμηλή αντίληψη. Ναι. Δεν έχει και σεξουαλική έμφαση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέμε το intimacy, η σεξουαλική αίσθηση, προϋποθέτει νοημοσύνη. Ναι. Άλλο το ζώο. Το ζώο έχει σεξουαλική συμπεριφορά με εντολή γονιμότητας. Ο άνθρωπος που έχει ανώτερες απαρτιώσεις, δηλαδή έχει ανώτερες λειτουργίες στον εγκέφαλό του, διαχειρίζεται τη σεξουαλικότητα μέσα από προσωπικά κριτήρια που η ομάδα όμως καθορίζει. Το κοινωνικό γίγνεσθε, η ηθική αξία, το αξιακό δίκτυο της σχέσης, αν μιλάμε για ένα ζευγάρι, και ασφαλώς η επιλογή. Ποιος είναι ο σεξουαλικός μου σύντροφος, που έχει τον πόθο, τη σεξουαλική επαφή με τη σάρκα. Αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη νοημοσύνη, γιατί βγαίνει ο αστικτόδης, ενόρμητος κόσμος του εσωτερικού μου φάσματος. Αν πάμε όμως σε εγκεφαλικές λειτουργίες, η σεξουαλικότητα είναι ένα σπουδαίο κεφάλαιο που αντλεί την επικοινωνία και τη συντροφικότητα ως βασικούς δείκτες και επαναπροσδιορισμού. Δηλαδή, μέσα στα χρόνια, πολλοί άνθρωποι τι φοβούνται, ότι η σεξουαλικότητα πια χάνεται, γιατί φεύγει το πάθος, η ειδονία, ο πόθος και αυτή η εξομοίωση με το οικείο μας απομακρύνει. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η εξοικείωση με το οικείο δίνει περισσότερη ελευθερία μιας σεξουαλικής συμπεριφοράς, που όμως εμείς φροντίζουμε να την κρατάμε ενδιαφέρουσα. Γιατί οι άνθρωποι τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, δεν παντρεύονται, δεν κάνουν σχέσεις, λένε εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, ελεύθερη. Τι αλλαγή έχουμε υποστεί? Ο άνθρωπος σήμερα είναι περισσότερο φοβικός. Δηλαδή μεγαλώνει πίσω από το αίσθημα του φόβου, ότι μπορεί να εκτεθεί, να δεσμευτεί κάτι που δεν το επιθυμεί και να μπει σε μια συνέπεια η οποία του κοστολογεί την προσωπική του ζωή. Είναι πιο εγωπαθής, πιο βίαιος και είναι πιο βίαιος εξοικειωμένος με τη μιμητική βία από την παιδική του ηλικία και είναι πιο συναισθηματικά κενός. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται να αναπτύξει συνδέσεις ψυχικού χώρου με το σύστημά του, με τον άνθρωπό του, κατ' επέκταση και με το παιδί του που δεν το επιθυμεί. Να. Θα σας πω κάτι που το βλέπω στην καθημερινή πρακτική. Λένε ότι οι άνθρωποι δεν γεννούν επειδή η οικονομία μας έχει ζωρίσει, είναι πολύ ακριβή η ζωή του γάμου. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Δεν είναι η κυρίαρχη αλήθεια. Γιατί και σε καταστάσεις φτώχειας και μέσα στον πόλεμο ακόμα, οι άνθρωποι κάνανε γάμους, παιδιά. Αλλά βλέπετε ότι η γονιμότητα συνδέεται με ειδικές συνθήκες που ο άνθρωπος θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του στη ζωή. Τι είπατε, οι πόλεμοι, την εποχή που βάβραζαν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, την Ελλάδα, και αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, παρότι δεν είμαστε η χώρα που κάναμε τον baby boom. Ναι. Υπήρξαν χώρες που κάνανε περισσότερο baby boom. Γιατί κάνανε σεξ την ώρα του βομβαρδισμού. Λέει λοιπόν, τώρα καταφύγια. Ναι. Οι άνθρωποι ερωτευόντουσαν, είχαν την ανάγκη να χαρούν, γιατί το σεξ είναι μια χαρά. Ναι, σωστά. Αυτό λοιπόν το αίσθημα ότι πεθαίνω, ότι σε μισή ώρα μπορεί να έχω πεθάνει, με οδηγεί να ζήσω.
να εκφράσω περισσότερο την ανάγκη της επιβίωσης. Η επιβίωση πραγματικά, αν θέλετε, είναι η αναπαραγωγή. Μην σας φαίνεται περίεργο, ο άνθρωπος που δεν κάνει παιδί ή που δεν υιοθετεί, το δεν κάνει όχι μόνο βιολογικά, ναι, που δεν μοιράζεται συναισθήματα πατρότητας ή μητρότητας, παραμένει φτωχός. Όσα χρήματα και να διαθέτει στην τράπεζα, όση κοινωνική αξία και να έχει, η ζωή του είναι πάρα πολύ φτωχή. Ναι. Παρότι το παιδί σήμερα είναι μια δύσκολη σχέση, με πολλά προβλήματα, με πολλές διακυμάνσεις και ψυχικές και λειτουργικές και κοινωνικές και αγωνία των γονέων, γιατί είμαστε γονείς που γινόμαστε είτε μαύρο είτε άσπρο. Δηλαδή θα είμαστε υπερπροστατευτικοί. Προχθές ήταν ένα ζευγάρι που η γυναίκα είπε ότι στερούμαστε, ναι, για να κτίσουμε δύο σπίτια στα παιδιά μας. Mm-hmm. Και ο άντρας απάντησε, μα ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε, ώστε τα παιδιά μας αύριο να έχουν ένα εισόδημα. Τι τους είπατε? Και τους είπα ότι αν στερείστε εσείς για να έχουν αύριο εισόδημα τα παιδιά σας, δεν θα έχουν ούτε αυτό το εισόδημα. Ναι. Γιατί δεν θα έχουν πάρει αγάπη, δεν θα έχουν πάρει τη χαρά της ζωής των γονιών και ασφαλώς θα έχουν θετική μηνυματική αντίληψη, όσα χρήματα και να σας δώσω, αν δεν ξέρετε να τα ζήσετε, να τα διαχειριστείτε, ουσιαστικά η ζωή σας θα μένει κενή. 70.000 ζευγάρια, κύριε Ασκητή, έχουν έρθει στο γραφείο σας. Το έχω σημειώσει, δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται. Και ανεβαίνει ο αριθμός. Και ανεβαίνει ο αριθμός. Ή ευτυχώς, δυστυχώς, όπως θέλετε, πάρτε το. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι έχουν σήμερα περισσότερα προβλήματα από την εποχή του χωριού, της μικρής πόλης οικομόπολης, σήμερα στο μεγάλο αστικό κέντρο και η αγχώδης διαταραχή και κυρίως το στρες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα για το τι βλέπουμε πίσω από το στρες, αυτό που λέμε φλεγμονή πλέον. Η ιατρική βάζει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από μια ασθένεια. Ναι. Ξέρετε ότι φεύγουμε πια από το κλασικό φάρμακο, πάμε σε καινούργιες αρχέτυπες και γενότυπες θεραπείες, που το νοσοποιητικό σύστημα καθορίζει πολύ σημαντικά την αξία του. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η λέξη φλεγμονή, είτε έχετε βιολογικό είτε ψυχικό πρόβλημα που ο εγκέφαλος αποδίδει, έχει να κάνει κυρίως με το χρόνιο στρες. Ναι. Υπάρχει το οξύ και το χρόνιο στρες. Το στρες είναι ο καταλύτης όλων των ψυχοσωματικών ασθενειών και των ψυχικών προβλημάτων. Όπως είναι η κατάθλιψη, οι φοβίες, οι αταραχές του ύπνου που ο COVID μας έδωσε πάρα πολύ άνετα από τη ζωή του στο πέρασμά του. Και ασφαλώς η απομόνωση των ανθρώπων. Απομόνωση που βυθίζεται πιο πολύ μέσα στα ψηφιακά μας δίκτυα. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε? Έχει τύχει ποτέ να έρθει ένα ζευγάρι και να πείτε, εγώ με αυτούς δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω κάτι? Ναι. Θα σου πω πάλι μια λέξη που δεν ακούγεται ευχάριστη, αλλά είναι μια αληθινή. Δεν μπορεί να θεραπεύσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, σε εισαγωγικά θα μου το επιτρέψει να το πω, ανόητος. Τι σημαίνει ανόητος? Δεν καταλαβαίνει. Δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως πρόβλημα. Δεν θέλει να καταλάβει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Έχει μια διαταραχή προσωπικότητας. Ναι. Η οποία τι είναι, ανοησία? Η ανοησία είναι διαταραχή. Η ανοησία δεν είναι δόκιμη λέξη. Εγώ τη χρησιμοποιώ τώρα λαϊκόστικο χαρακτηριστικό. Καλά κάνετε. Ναι. Επιτρεπτό σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν είναι σωστό που το λέω. Okay. Αλλά στην πραγματικότητα αποτυπώνεται έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να συνδεθεί, δεν μπορεί να καταλάβει. Η θεραπεία απευθύνεται σε ευφυείς ανθρώπους. Ναι. Ή τουλάχιστον σε ανθρώπους που κατανοούν το πρόβλημά τους. Δηλαδή, αν του πεις, έχεις πρόβλημα, και σου πει, όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σύντροφό μου έχει πρόβλημα. Η γυναίκα μου, ο άνδρας μου έχει πρόβλημα. Εγώ ήρθα εδώ. Συνήθως το λένε οι άντρες αυτό, το δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Οι γυναίκες το λένε, αλλά περισσότερο ο άνδρας, ξέρετε, είναι πιο αμυντικός και πιο δύσκολος μέχρι να ξεκλειδώσει. Όταν ξεκλειδώσει όμως, τότε ανοίγεται. Ναι. Και πραγματικά γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει και η επιτυχία της θεραπείας στο 5% είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Ναι. Ότι όντως έχω πρόβλημα. Γιατί μια σχέση δεν γεννιέται από το πουθενά. Μπορεί να είναι ερωτική στην αρχή, σεξουαλική, οραματική, παρορμητική, να έχει το μύθο της. Όταν αρχίζει η πραγματικότητα του χρόνου, γιατί ο χώρος και ο χρόνος καθορίζει τη ζωή μας, όταν αρχίζει η σχέση και κινείται μέσα στο κάθε μέρα της, θα συναντήσει πολλές αντιστάσεις, συγκρούσεις, φορτίσεις, αγκυλώσεις και κυρίως τι, διαφωνίες. Να. Αυτό είναι μια αληθινή παράσταση. Δηλαδή, εγώ ως γιατρός. Πάντα λέω, μάστα, σας είπα ότι γράφω ένα βιβλίο για τις σχέσεις σιωπής. Ελπίζω να τελειώσω κάποια στιγμή. Όταν πέσει η σιωπή, έχει έρθει ο θάνατος. Απλώς δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, μπορεί να ζούμε μαζί, ναι, να μην λέμε τίποτα, να μην μιλάμε, να μην ενδιαφέρει ένας που είναι ο άλλος. Ναι. Και φυσικά στη βάση της ζωής είναι να κοιτάω έξω από το σπίτι μου με τα μάτια το τι θα πάρει έξω από το χώρο του πρέπει. Τώρα, έτσι όπως το περιγράφετε, σκέφτομαι τα ζευγάρια που τσακώνονται με τα κινητά, με SMS. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα, αν θέλετε, είναι μια άλλη μορφή επικοινωνίας, η οποία είναι πολύ απρόσωπη. Ναι.
πολύ άστοχη και άγευστη και δεν δίνει κανένα νόημα διόρθωσης. Γιατί αν με ρωτήσετε πραγματικά από όλα αυτά που λέμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η κορυφή του παγόβουνου, είναι η αυξανόμενη εγωπάθειά μας. Mm-hmm. Ο άνθρωπος γίνεται πιο εγωπαθής. Έχει ευμάρεια, έχει άνεση, έχει εγωκεντρική στάση ζωής, έχει αποσυνδεθεί από το σπίτι του. Και αν πάτε σε ένα σπίτι σήμερα ελληνικό και έξω από την Ελλάδα, θα δείτε ότι οι άνθρωποι είναι ή καταθλιπτικοί, ή λυπημένοι, ή πίνουν αλκοόλ για να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, ή παίρνουν πάρα πολλά χάπια για να κοιμηθούν και να ξυπνήσουν το πρωί πιο δυναμικοί να πάνε στη δουλειά τους. Και ασφαλώς δεν έχουν καμία διάθεση να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και θα σας πω ότι έχει ανέβει περίπου ένα 25% τα τελευταία 10 χρόνια, που οι άνθρωποι πια προτιμούν να κοιμούνται μόνοι τους και αναφέρομαι σε νεαρές ηλικίες. Γιατί μεγαλώνοντας οι άνθρωποι ζητούν τη μοναχικότητά τους στο δικό τους δωμάτιο. Γιατί είναι πιο μίζεροι, πιο δύσκολοι, σβήνεις τη λάμπα, γιατί βλέπεις τηλεόραση, άναψε το κινητό σου, διαβάζεις το βιβλίο σου, που δεν διαβάζουμε βιβλία, μακάρι να διαβάζαμε βιβλία. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν περισσότερη απομόνωση. Η σχέση όμως που είναι από τα 30 μέχρι τα 70 χρόνια, 40 χρόνια δυναμική ζωή, είναι μια σχέση που έχει πολλά ενδιαφέροντα, έχει πολύ έρωτα, έχει μπόλικο σεξ, να το πω έτσι, αν το θέλουμε φυσικά, και έχει κοινωνική ζωή, δηλαδή μεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσουμε με το φίλο μου, με την παρέα μας και κυρίως με τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά ακολουθούν, αντιγράφουν από εμάς ό,τι πρότυπα καθορίσουμε, ό,τι συμπεριφορές διαμορφώσουμε και ό,τι αγωγή, που εκεί δυστυχώς το έχουμε χάσει πάρα πολύ ως ελληνική κοινωνία, δώσουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή η αγωγή. Γιατί το χάνει η ελληνική κοινωνία αυτό? Γιατί λέμε πολλές φορές και αναφέρατε πολύ σωστά ότι στο εξωτερικό πίνουν, ας πούμε, περισσότερο. Πίνουν και εδώ πια πολλοί άνθρωποι. Ή ξέρω εγώ, έχουν πολλά προβλήματα ή παίρνουν χάπια ή αυτά. Πολλές φορές λέμε, α, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια πράγματα, γιατί εμείς έχουμε τον ήλιο, είμαστε έξω καρδιά. Παρ' όλα αυτά λέτε ότι το χάνουμε και στο κομμάτι της ανατροφής, αν κατάλαβα καλά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Όχι, το χάνουμε. Δεν γνωρίζουμε, μπερδεμένοι, η επόμενη μέρα τι μπορεί να φέρει. Ναι. Γιατί σήμερα όντως ακούμε τη βία στη σχολική κοινότητα, τη βία στην παιδική και εφηβική περίοδο της ζωής μας. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα. Η βία συσχετίζεται πάρα πολύ με το παιδί. Mm-hmm. Και συστήνω στους θεατές σας να διαβάσουν, να δουν μια ταινία που λέγεται «Ο πόλεμος των κουμπιών», που είναι ταινία του 1958. Και φωτογραφίζει τότε την παιδική βία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή βία. Σήμερα είναι πολύ πιο εγκληματική η βία, είναι πιο οργανωμένη και δυναμητίζει την απώλεια της ζωής σου. Δηλαδή, πραγματικά, ο έφηβος, αν αρχίσει και σε χτυπάει, δεν σκέφτεται που θα σταματήσει, μπορεί να σου πάρει τη ζωή. Αυτό τι σημαίνει? Και προηγουμένως είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι η υπερέκθεση στην τηλεόραση των φαινομένων εγκληματικής βίας που αποτελεί για τον εγκέφαλό μας τροφή αρνητικών μηνυμάτων, αποτελεί την αρχή της εξοικείωσης με τη βία. Άρα εσείς πιστεύετε ότι αυτές τις περιπτώσεις που είναι πάρα πολλές πια, τα περιστατικά, δεν θα πρέπει καν να ακούγονται. Mm-hmm. Ξέρετε ότι το χειρότερο φαινόμενο της συμπεριφοράς μας είναι ο μιμητισμός. Υπάρχει ο καλός μιμητισμός και ο κακός. Αν φωτογραφίσουμε λοιπόν τι πουλάει στην τηλεόραση, πουλάει το έγκλημα, ο βιασμός, η ακραία συμπεριφορά, το λάθος που εμένα με δικαιώνει ως θεατή, εγώ είμαι σωστός, αυτός είναι λάθος, και επειδή ο εγκέφαλος αποτυπώνει και εντρυφεί πολύ εύκολα στο αρνητικό μήνυμα, αυτό δυστυχώς του το δίνουμε συνεχώς, τον κάνουμε τοξικό, θα λέγαμε σε μια απλή γλώσσα, με προϋπόθεση ότι ο εγκέφαλος πια θυμώνει. Άρα και ο θυμός απαντά στη βία ως δικαίωμα. Και σήμερα πραγματικά η συμπεριφορά μας είναι περισσότερο δικαιωματική. Ναι, το έχω σημειώσει αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω. Και δικαιωματισμός, αν θέλετε, είναι παθολογία. Γιατί τίποτα δεν δικαιούσε. Ναι. Διεκδικείς και ξέρεις ότι υπάρχει η νίκη, υπάρχει και η ήττα. Και το βλέπουμε στα παιδιά που δεν μεγαλώνουν σε ένα σύστημα αξιών, αλλά τα παιδιά τι εισπράττουν? Ένα μήνυμα συνεχούς επιβεβαίωσης και αναγνώρισης. Άρα μια εγωκεντρική, εγωπαθητική στάση, που οι γονείς πια από γονείς γονεοκεντρικοί έχουν γίνει παιδοκεντρικοί. Το παιδί κινεί τη ζωή τους και αυτό αποφασίζει γιατί αυτοί υπάρχουν, γιατί ζουν, γιατί εργάζονται, γιατί κτίζουν ένα σπίτι, γιατί δημιουργούν υλικά αγαθά στη δική τους ανασφάλεια. Ότι το παιδί τους αύριο δεν θα μπορεί να ζήσει μόνο του. Ένας ενήλικας, γιατί είναι σήμερα θυμωμένος τόσο πολύ? Γιατί έχω διαβάσει πράγματα που έχετε πει και νομίζω ότι σε μια συνέντευξή σας είδα ότι... Το λέω περιφραστικά, δεν χρησιμοποιώ τα λόγια, ότι είναι πολύ έντονο στην ελληνική κοινωνία το φαινόμενο του θυμού. Ναι.
Γιατί εντάξτε, είμαστε μια κοινωνία που δεν μορφωθήκαμε, δεν αναπτύξαμε σημαντικά τις αξίες μας, δεν καθορίσαμε την ανάγκη της μάχης προς το θετικό. Ναι. Και ο καθένας από εμάς έχει αναπτύξει ένα εγώ, το οποίο είναι εγωπαθητικό, όπως είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, στο δικαίωμα τι μου ανήκει. Ναι. Και η πολιτεία, η οποία προσπαθεί να βάλει μέτρα, δεν φτάνει μόνο με την αστυνομική παρέμβαση να διορθώσει ένα πρόβλημα. Λείπει σοβαρά στην κοινωνία μας. Διαχρονικά, όχι τώρα. Απλώς τώρα γίνονται προσπάθειες διόρθωσης. Διαχρονικά λείπει η εκπαίδευση. Αν θέλετε, θα σας το πω ως γιατρός και ως δάσκαλος. Ναι. Άνθρωπος χωρίς εκπαίδευση είναι ένα επικίνδυνο ξύλο. Ένας κακός σωλήνας που μπορεί να σε χτυπήσει. Το βλέπουμε, τον τρόπο που οδηγούμε, που συμπεριφερόμαστε όταν έχουμε απαξιώσει δασκάλους, καθηγητές. Ναι. Ο γονιός πάει στο σχολείο και λέει το παιδί μου, γιατί το τιμώρησες. Δηλαδή με τα κινητά τηλέφωνα, που είπε ο υπουργός, τα τηλέφωνα στην τσάντα. Ναι. Ένα παιδί λοιπόν έφερε μια υποβολή. Ο πατέρας βγήκε σε όλες τις τηλεοράσεις να πει: ναι, ο νόμος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά όχι για το δικό μου το παιδί. Διωγγώνοντας ενδεχομένως και το θέμα. Δηλαδή μια άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια κοινωνία που δεν μάθουμε ότι υπάρχει όριο. Υπάρχει διαχείριση, διαπραγμάτευση και κυρίως συμμόρφωση της συμπεριφοράς. Γιατί ο εγκέφαλος δεν διαφέρει από το δικό μου το δικό σας εγκέφαλο. Μαθαίνουμε όμως να είμαστε συμμορφούμενα όντα που έχουν νοημοσύνη, που συνδέονται μεταξύ τους, που μπαίνουν σε μια νομοτελειακή αξία. Ξέρετε τι σημαίνει να αισθάνεσαι ότι ο νόμος σ' αγαπάει και δεν σε κυνηγά για να σε τιμωρήσει. Ο Έλληνας μεγαλώνει πάντα με το αίσθημα ότι ο νόμος είναι απέναντί του. Δεν είναι υπέρ του ποτέ, ότι το κράτος είναι επιθετικό. Στην ουσία το κράτος, αν θέλετε πολλές φορές, δεν έχει εικόνα. Γιατί και το κράτος είναι φοβικό να πάρει μέτρα και αποφάσεις που έχουν κόστος, που έχουν συνέπεια, πολύ, αλλά έχουν και αν θέλετε στο χωράφι που σπήραμε, αυτό θα πάρουμε πίσω. Το να μπορείτε να αποκωδικοποιείτε τόσο καλά την ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και τις κοινωνικές εκφάνσεις, σας έχει κάνει πιο ευτυχισμένο, πιο δύσκολο, πιο δύσκολο στο να βρείτε ανθρώπους ενδεχομένως με τους οποίους να μπορείτε να κάνετε παρέα. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που τα βλέπει τόσο καλά και έχει και τεράστια εμπειρία? Δεν νομίζω ότι είμαι τίποτα αυτά που είπατε. Νομίζω ότι είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Έχω τις αγωνίες μου, τα άγχη μου. Προβληματίζομαι και την κοινωνία που ζούμε. Θα ήθελα μια πιο καλή κοινωνία, αν με ρωτάτε προσωπικά. Θα ήθελα μια κοινωνία που να σέβεται τον εαυτό της. Δηλαδή, εγώ να σέβομαι εμένα και να σέβομαι εσάς και το αντίθετο. Και θα προτιμούσα να είχαμε βάλει πιο αυστηρούς νόμους σε πράγματα που η εκπαίδευση θα έπαιρνε μεγαλύτερη σημασία και αξία. Δηλαδή, γιατί η Αυστραλία σήμερα απαγορεύει τα κινητά τηλέφωνα μέχρι 14 χρονών, γιατί οι σκανδιναβικές χώρες έχουν αναπτύξει απαγόρευση και ξαναγυρίζει το μολύβι και το χαρτί στη σχολική κοινότητα, γιατί αν με ρωτήσετε, ο αστυνόμος κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν μπορεί να είναι παντού ένας αστυνόμος. Και ο αστυνόμος που θα πιάσει έναν έφηβο ή έναν ενήλικα παραβατικό, θα τον πάει φυλακή, δεν θα βγει καλύτερος. Άρα θέλουμε να κάνουμε φυτώρια, όχι να ρίξουμε δηλητήρια στα κακά κύτταρά μας. Να ρίξουμε φυτώριο το οποίο θα αναπτύξει καρπούς που θα βγουν αύριο δέντρα, που θα έχουν αξία, θα έχουν επικοινωνία, θα έχουν συνέστημα. Θα αγαπούν, όχι θα ερωτεύονται, γιατί ξέρετε η λέξη έρωτας, που χρόνια εγώ μιλάω μέσα από τις τηλεοράσεις, έχει μια πολυφασική σημασία. Mm-hmm. Η ευτυχία που είπατε, αν είμαι ευτυχισμένος, το να είσαι καλά. Yeah. Να μην κυνηγάς τον εαυτό σου έχοντας την ανάγκη της μεγαλύτερης ευμάρειας, περισσότερου πλουτισμού, υλισμού. Και δεν αναφέρομαι σε μια τάξη που ενδεχομένως μπορεί να είναι οικονομικά συμπιεσμένη. Σήμερα κανείς δεν πεθαίνει από τη φτώχεια. Ναι. Και σας το λέω με απόλυτη ακρίβεια. Από φόβο μπορεί να πεθάνει. Από ανασφάλεια και αγωνία μπορεί να σβήσει. Από άγχος για την καρδιά του. Μπορεί να εμφανίσει πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά του. Μπορεί να πάρει πολλές ουσίες για να βρει την ευτυχία που δεν έχει. Μπορεί να φύγει από τη γυναίκα του φοβικός ή θυμωμένος ή να συγκρουστούν σε ένα δικαστήριο κυνηγώντας ο καθένας τα χρήματα του άλλου. Η βάση είναι ένα. Ένα μήνυμα. Μπορεί να κάνει ένα παιδί. Μπορεί να λάβει την ευθύνη ότι γίνεσαι γονιός. Μπορεί να ζήσει με έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει τέλειο σύντροφο στη ζωή σου, που οφείλει να συμβιβαστεί, να διαχειριστεί, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, αλλά κυρίως να συνεπάρξει μαζί του. Διαφορετικά σκοφίγε. Άνοιξε την πόρτα και φύγε. Και πες: δεν μπορώ, είμαι αδύναμος, είμαι λάθος, ή εγώ είμαι σωστός και εσύ είσαι λάθος. Είναι δικαίωμά σου να πεις ό,τι θέλεις. Κάνε πράξιμο στη ζωή σου. Μη ζήσει παθητικά ή επιθετικά. Συνεχίζετε να πηγαίνετε για χώρο με τη σύζυγο? Βεβαίως. Θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνω με τον σύντροφό μου είναι μια πραγματική αξία της ζωής.
Όπως ξέρετε, τώρα είμαι και την περιφερειάρχη στην υγεία. Ναι. Και προσπαθώ και από εκεί, όσο μπορώ βεβαίως, να κάνω πράγματα με έναν περιφερειάρχη που είναι έξυπνος, έχει κέφι, έχει όρεξη. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά θα το πω έτσι λαϊκά, τον πάω. Ναι. Γιατί έχει μια δυναμική. Και ξέρετε, ο κάθε πολίτης είναι πολιτικός μέσα στο σπίτι του. Πώς θα μεγαλώσεις ένα παιδί, θέλει πολιτική. Ναι. Αλλά πρέπει να διαβάσεις. Πρέπει να εκπαιδευτείς. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει και ως πολιτεία να κάνουμε πιο πολλά βήματα που να δικαιώσουμε τον καθηγητή, που δεν είναι ένας ψυχολόγος για όλα. Δεν είναι ένας καθηγητής τέλειος σε όλα. Αλλά ένας καθηγητής που θα αξιολογείται, κυρία Νέγκα. Θα δέχεται τα όρια της αξιολόγησης. Ένας γονιός που θα πρέπει υποχρεωτικά να πηγαίνει στο σχολείο και να συμμετέχει στην ομάδα γονέων, που θα έπρεπε το σχολείο να γίνει υποχρεωτικό ένας εκ των δύο γονιών να πηγαίνει κατά διαστήματα κυκλικά να ακολουθεί ένα πρόγραμμα. Πώς θα μεγαλώσει το παιδί μου. Δεν γεννιόμαστε γονείς, γεννιόμαστε ερωτευμένοι, αν θέλετε κανείς, να δώσει τη φρεουδική ερμηνεία. Ή ο Γάτσον είπε: η συμπεριφορά είναι η απάντηση του δικαίου, του προσωπικού δικαίου, όχι του δικαιωματικού. Και η τελική εικόνα τι είναι, να μπορεί να καταλαβαίνει τα λάθη σου, να μαθαίνει από αυτά και να τα διορθώνει, να μην είσαι ξερόλα. Να μην νομίζεις ότι στο μυαλό σου μέσα τα έχεις πάθει όλα και τα ξέρεις όλα και όλος απέναντί σου πάντα είναι εναντιωτικός, είναι απαγορευτικός. Όχι. Και η συνοχή της κοινωνίας μας, γιατί είμαστε ένας λαός που έχουμε πλούσιο λόγο, είμαστε η πιο σπουδαία ελληνική γλώσσα, έχει γεμάτη επιρήματα, ρήματα, προσοντονιμίες, δηλαδή θα δει όλο το συνέστημα να ξεχυλίζει στην ελληνική γλώσσα. Και ξέρετε, πολλές ξένες γλώσσες χρησιμοποιούν ελληνικές ρίζες γλώσσες. Πολλές, ναι. Η βάση όμως είναι μία. Να μάθουμε γιατί ζούμε. Ποιο είναι το όραμα. Καμιά φορά. Όταν κάνω μάθημα, λέω: ποιο είναι το νόημα της ζωής, γιατί υπάρχουμε στη ζωή. Γιατί πρέπει να υπάρχουμε, γιατί κάποιος μας γέννησε. Οκ. Okay. Αλλά από εκεί και μετά, εσύ τι αξία δίνεις. Και η μεγάλη αξία είναι να μπορεί να έχεις ένα σύντροφο, να χαίρεσαι να δουλεύεις, γιατί η δουλειά πρέπει να είναι μια σημαντική πλευρά της ζωής σου, ναι, και η εκπαίδευσή σου, και μετά να κάνεις ένα παιδί. Ναι. Σε αυτά είσαι πρωταγωνιστής. Δεν θα υποχρεώνει κανείς. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν. Δικαίωμά τους. Ναι. Είναι σεβαστό δικαίωμα. Και δεν θέλουν κάτι από όλα αυτά που είπατε. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει: δεν θέλω να παντρευτώ, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ τα δεδομένα του γάμου. Είναι δικαίωμά του. Δεν πάει κανείς υποχρεωτικά να παντρευτεί, γιατί πρέπει. Ναι. Αλλά αν οριμάσεις, γιατί μεγαλώνοντας δεν είσαι ο ίδιος, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θυμάστε. Ναι. Μεγαλώνοντας περνάς από πολλά στάδια και ψυχικής και σωματικής υγείας που μεταβάλλονται μες στον χρόνο. Το να είσαι μόνος σου και να έχεις και ένα εκατομμύριο στην τράπεζα και το βράδυ κοιμάσαι μόνος σου, είσαι λίγος. Άρα είστε απόλυτα αφοσιωμένος και αφιερωμένος στο κομμάτι της συντροφικότητας, θα έλεγα. Ναι, γιατί ο άνθρωπος, έτσι, κοιτάξτε, γεννιέσαι συντροφικός. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Η σχέση με τη μητέρα σου, ενδομήτρια, σου περνάει ένα μεγάλο μήνυμα. Η ενδομήτρια εκεί, όπως ξέρετε, διαμορφώνει και την νευρολογική δομή του εγκεφάλου. Ναι. Τι λέει αυτός ο εγκέφαλος? Ότι η πληρότητα, αυτό είπατε, ευτυχία, είναι να έχεις έναν άνθρωπο που να ενδιαφέρεσαι για αυτόν και εκείνος για σένα. Να μιλάς μαζί του. Ακόμα και να διαφωνείς μαζί του. Να έχεις το δικαίωμα της γνώμης σου. Αλλά να μαθαίνεις. Να μην είσαι απόλυτος, άκαμπτος, επιθετικός, αρνητικός και απριόρι απέναντι στο σύστημα. Γιατί σύστημα υπάρχει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχει μια πολιτεία, υπάρχει ένα κράτος και δομές. Και αφού το νόημα της ζωής, κύριε Ασκητή, είναι η συντροφικότητα, εγώ θα σας ρωτήσω εάν από την ημέρα που αποφασίσατε την ειδικότητά σας μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει στιγμές που έχετε μετανιώσει, που το έχετε ξανασκεφτεί, ή αν αισθάνεστε ότι κάνατε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνετε. Να εργάζεστε δίπλα και πάνω στο νόημα της ζωής. Να σας απαντήσω. Αν ξαναγεννιόμουν σήμερα, θα γινόμουν πάλι γιατρός. Ναι. Όπως ξέρετε, πολιτική έχω πάρει δύο φορές στη ζωή μου. Ναι. Μία στο παρελθόν και μία τώρα. Αν με ρωτήσετε πραγματικά όμως τι είσαι, είμαι γιατρός. Και ειδικά ψυχίατρος. Mm-hmm. Η ανθρώπινη σκέψη, η συμπεριφορά, πάντα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν ασκείς τη δουλειά σου. Δεν είμαι ψυχίατρος στον δρόμο. Στον δρόμο είμαι ένας απλός άνθρωπος που είστε κι εσείς. Τι άνθρωπος? Το γραφείο μου όμως. Ήρεμος, όπως ναι, σας βλέπουμε. Πράος. Και ήρεμος μπορεί να είμαι και κάποια στιγμή μπορεί να έχω και εκνευρισμό και θυμό. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δεν πρέπει να φοβάται να εκφράζει τα συναισθήματά του, ούτε τις σκέψεις του. Η ζωή όμως της αλήθειας έχει ένα μεγάλο μυστικό. Να πιστεύεις ότι αξίζεις, ότι είσαι ικανός και να μάχεσαι γι' αυτό. Ξέρετε, δεν θα αναφερθώ στις γενιές που γεννήθηκαν πριν το 2000, γενιές που γεννήθηκαν μετά τον COVID, αυτά που τα έχουμε εμείς ταξινομήσει βάσει εγκεφαλικών λειτουργιών. Ένας είναι ο στόχος. Όταν κάνεις κάτι, επειδή με ρωτήσατε αν έχω μετανιώσει. Όχι. Έχω μετανιώσει για άλλα πράγματα που έχω κάνει, που θα ήθελα να τα είχα κάνει. Τα έκανα όμως. Αλλά δεν μετανιώνω, γιατί επέλεξα την ψυχιατρική από την ιατρική,
Δεν ξέρω γιατί έγινα γιατρός. Από μικρός έλεγα στους γονείς μου: θέλω να γίνω γιατρός. Μάλιστα, επειδή είμαι κεφαλονίτης στην καταγωγή μου, ήμασταν τρία αγόρια. Ο πατέρας μου είχε μαραζώσει. Ήμουν ο τελευταίος που οι δύο πρώτοι δεν έγιναν γιατροί, ενώ μπήκαν τότε με τις αγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια, διαφορετικές σχολές. Όταν εγώ μπήκα στην ιατρική, λοιπόν, πραγματικά χάρηκε τόσο πολύ που μου είπε: δεν θα δουλέψεις ποτέ. Θα σε σπουδάζω, αλλά όταν τελειώσεις τη σχολή σου και την ειδικότητά σου, θα πρέπει να ζήσεις μόνος σου. Αυτό το θυμάμαι σαν χτες. Μου είχε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι. Πραγματικά αυτό μου άρεσε, γιατί ήξερα πού βαδίζω. Προφανώς έχω κάνει λάθη πολλά στη ζωή μου. Στην ιατρική δεν ξέρω, να έχω κάνει και εκεί λάθη αρκετά. Στην πραγματικότητα όμως έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτό με τρέφει στην ηλικία που είμαι πολύ σημαντικά έως και τώρα. Η ιατρική μου παιδεία με κάνει να νιώθω καλά, να είμαι χαρούμενος ότι γνωρίζω, έχω γνώσεις στην ειδικότητά μου, ότι θεραπεύω ανθρώπους, όχι μόνο γιατί αμείβομαι, δεν κάνω χάρη σε κανέναν, πρέπει να ξέρετε, αμείβομαι γιατί από αυτό ζω στην πραγματικότητα, αλλά τι καταλαβαίνω, ότι η αξία της θεραπείας είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που θα φύγει από το γραφείο μου έχοντας πάρει ένα μήνυμα. Ότι αξίζει να το παλέψεις ή μπορεί να γίνεις καλά, ή αυτό το φάρμακο θα σου δώσει βελτίωση. Αυτή είναι η πορεία της ιατρικής. Και σίγουρα έχετε δει πολλά τέτοια χαμόγελα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Χαίρομαι πολύ να σας έχουμε. Τιμή μου, πάντα. Ορίστε, σας λύσαμε και το μεγαλύτερο ερώτημα. Συζητήσαμε για το νόημα της ζωής και ο κύριος ασκητής μας έδωσε πολύ φως. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.